Πάμε εμείς σιγά σιγά να βρούμε τον γιατρό και ερευνητή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο πιο συνεπής, πρέπει να πούμε, από όλους τους γιατρούς που είχε μονίμως την ίδια άποψη. Ακόμα και όταν οι σιρήνες, οι κυβερνητικές, κύριε καθηγητά, μας καλούσαν να φύγουμε το Πάσχα, γιατί υπήρχαν τέτοιες σιρήνες, εσείς λέγατε όχι, να παραμείνουμε σε αυστηρό πλαίσιο. Και φαίνεται ότι δικαιώνεστε. Νομίζω ότι δικαιώνεται η λογική σε αυτό. Ελπίζαμε όλοι, νομίζω, ότι θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνανε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, να μην έχουμε αυταπάτες. Αν κατανοήσουμε την πραγματικότητα, θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα, και το έχω ξαναπεί, ότι ο ιός είναι φυσικό φαινόμενο. Και δεν αψηφούμε τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, όπως αν συνέχιζαν σεισμικές δονήσεις συνέχεια, εσείς θα προσπαθούσατε συνέχεια να προφυλάξετε τον εαυτό σας, δεν θα κάνατε κουτουράδες. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και τώρα, ότι από τη στιγμή που ο ιός επιμένει, εμείς πρέπει να προφυλασσόμαστε. Εσείς, πού αποδίδεται αυτή την ανατροπή που είδαμε χθες, γιατρέ? Ανατροπή αναφέρομαι βεβαίως στα λίμματα και στο υλικό φορτίο που παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο στην Αττική τις τελευταίες ημέρες. Οφείλεται στα κορονοπάρτι, οφείλεται στη γενικότερη χαλάρωση, σε κάτι άλλο, τι λέτε? Νομίζω ότι οφείλεται σε όλα. Και δεν θα έψεγα μόνο τα κορονοπάρτι, γιατί νομίζω ότι και η γενική χαλάρωση του καθενός ξεχωριστά. Η μη τήρηση των μέτρων γενικά, λέτε. Ακριβώς. Όντας ο καθένας λίγο περισσότερο χαλαρή, έχοντας ακόμα λίγες επαφές ο καθένας, νομίζω ότι αυτό συμβάλλει περισσότερο από όλα. Προφανώς. Νομίζω ότι οφείλεται και στα κορονοπάρτι και αυτό δυστυχώς είναι κάτι που το λέγαμε τις περασμένες μέρες, να δούμε πόσο θα κοστίσει. Αυτό πόσο πίσω μπορεί να μας πάει τώρα, κύριε καθηγητά? Πόσο μπορεί μέχρι να ξαναδούμε καλύτερες, τέλος πάντων, καλύτερη εικόνα? Κοιτάξτε, επειδή αυτή η συμπεριφορά νομίζω ότι συνεχίζει, αυτό δεν είναι καλά μαντάτα. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται. Σας έχω πει και παλιότερα να έχετε στο μυαλό σας ότι το κύμα της Πορτογαλίας, ναι, ήταν τουλάχιστον τετραπλάσιο στην κορυφή του. Οπότε εκεί μπορεί να κάτσει και στην Ελλάδα, αν το αφήσουμε ελεύθερο. Και να δούμε, δηλαδή, λέτε, πολύ μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που έχουμε σήμερα? Ελπίζω πως όχι, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν έτσι την επικείμενη συμφορά, φοβούνται, συνήθως μαζεύονται, βάζουν μυαλό. Γι' αυτό και τα επιδημικά κύματα είναι προσαρμοζόμενα. Δηλαδή δεν περιμένουμε όλοι να δούμε την καταστροφή στο σύνολό της. Λειτουργεί και ο φόβος, λέτε, επομένως. Ναι, ο φόβος σταματάει την παραπέρα επέκταση του κύματος. Αλλά να θυμίσω ότι επειδή η Ελλάδα τα έχει πάει καλά στα προηγούμενα κύματα, υπάρχει ακόμα υλικό για τον ιό. Αν τον αφήσουμε ελεύθερο, θα το πάρει. Θα το πληρώσουμε. Θα κάνει μεγάλη ζημιά. Ο φόβος φυλάει τα έρμα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το βλέπουμε ανάγλυφα μπροστά μας, το ότι ένα οποιοδήποτε παραπάτημα θα κάνει μεγάλη ζημιά. Και επαναλαμβάνω ότι ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι γίνεται στην κορφή του επιδημικού κύματος. Δηλαδή, αν ένα κορονοπάρτι γινόταν τον Αύγουστο, ας το πούμε, τον περασμένο, ή γίνεται τώρα, ίδια συμπεριφορά, κοστίζει δεκαπλάσια ή εκατονταπλάσια τώρα από ό,τι θα στήχιζε όταν ο ιός ήταν σε πολύ μικρότερη επέκταση. Λειτουργεί, λέτε, αυτό πολλαπλασιαστικά. Λέτε όμως, κύριε Παυλάκη, ότι αυτό το παραπάτημα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και την τουριστική περίοδο, τη θερινή περίοδο, ή πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, βέβαια, ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, καλύτερο από το περσινό? Αυτό το έχουμε διασφαλίσει ή όχι? Δεν το έχουμε διασφαλίσει. Σας ξαναλέω ότι αν αφήσουμε το επιδημικό κύμα να σέρνεται, αυτό δεν θα τελειώσει αυτόματα μόνο του.
Δηλαδή, όπως ήταν αργότερο στο να υψωθεί το τρίτο κύμα, μπορεί να είναι και αργότερο στο να φύγει. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα βλέπουμε κρούσματα μετά το Πάσχα, θα συνεχίσουν, και αν η Ελλάδα έχει τα μισά ή το 1/4 των κρούσματων όταν αρχίσει η τουριστική σεζόν, αυτό δεν είναι κατάλληλη συνταγή για ένα καλό καλοκαίρι. Νομίζω αυτό ότι... λέτε ότι μπορεί να, αν είμαστε δηλαδή στα υψηλά, για να το πούμε απλά και να καταλαβαινόμαστε, κύριε Παυλάκη, μπορεί να μας αναγκάσει σε περιορισμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Βέβαια, να σας πω ότι επειδή υπάρχουν και άλλα στελέχη έτοιμα να δείξουν τα δόντια τους του ιού, υπολογίζουμε ήδη, νομίζω, τουλάχιστον πολλοί εχέφρονες λένε ότι πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε 1/4 κύμα. Αυτό το 4ο κύμα, επειδή... Μες το καλοκαίρι μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί, αν είναι ο ιός καινούριος, μπορεί να συμβεί και το καλοκαίρι. Όπως συμβαίνει όταν έχετε μια καινούρια γρήπη ή όπως οι πολλές χώρες την έπαθαν. Γιατί το λέτε αυτό όμως, κύριε Παυλάκη? Κάτι φαίνεται να σας ανησυχεί, γιατί μαθαίνουμε και κακά νέα από το εξωτερικό. Από την Ινδία, για παράδειγμα, που έχουμε μια νέα μετάλλαξη πάρα πολύ επικίνδυνη, με εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα, 250-290 χιλιάδες κρούσματα, διάβαζα χθες. Μόνο σε μία μέρα. Ναι, εμβολιασμένους θα μας χτυπήσει αυτό, αν έρθει, που λέει ο κύριος οικονόμου, κύριε καθηγητά. Ελπίζω εμβολιασμένους, ελπίζω όχι στον ίδιο βαθμό, γιατί θα ελπίζουμε σε μια απάντηση κάπως, ας είναι και ασθενέστερη, της κυταρικής ανοσίας. Άρα απευθύνατα παρακαλώ ένα μήνυμα στους 60+ που έχουν τώρα δικαίωμα εμβολιασμού, να πάνε να εμβολιαστούν και να παρατήσουν τη βλακεία. Προφανώς, μια και το λέτε, να πω με και τον εγώ τρόπο να που με ψέγετε, κάντε το με τον τρόπο που με ψέγετε πολλές φορές, με αυστηρότητα δηλαδή. Θες να τα ακούσεις? Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν οι δυναμικές συζητήσεις. Και οι ευθύς άνθρωποι. Κάντε το όπως το κάνετε σε μένα. Με έχετε παρεξηγήσει. Καθόλου. Λέω, με την έχετε κάποιες φορές μια, πώς να το πω έτσι, και μια ωραία ένταση. Βάλτε την έντασή σας, αυτό θέλω. Ευτυχώς που έχουμε και ένα μπαμπούλα από την Αμερική να μας τα λέει χήμα. Να τα λέτε, βεβαίως να τα λέτε. Κοιτάξτε, μόνο αυτό που δεν έγινε στο πρόγραμμά σας, να με βάλετε να κάνω τον κακό για να αναδειχθούν οι καλοί. Μα τώρα, κύριε Παυλάκη, όταν μας μιλάτε για 4ο κύμα, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, είναι λογικό να μας ανησυχεί αυτό. Μπορείτε όμως να μας εξηγήσετε, δηλαδή, υπό ποιες προϋποθέσεις θα συμβεί αυτό, κύριε Παυλάκη, θα μας βρει αυτό το κακό? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι θα ικανοποιούσε τον κύριο Πορτοσάλτε, ας πούμε, γιατί σας είπα κάτι πολύ άσχημο για 4ο κύμα. Και να σταθούμε σε αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου. Η Ινδία αυτή τη στιγμή προβλέπεται να γίνει σφαγή κυριολεκτική μπροστά στα μάτια μας. Και ο λόγος, αυτό ήταν τελείως αναπάντεχο για μερικούς. Εμείς, τουλάχιστον εγώ, νομίζω ότι το περίμενα, ότι μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κάτι τέτοιο. Ο ιός προσαρμόστηκε, κατά τη γνώμη μου, στον ινδικό πληθυσμό και αυτή τη στιγμή θερίζει. Σε διαφορετικές μεριές του κόσμου. Τι χαρακτηριστικά, δηλαδή, τι διαφορές έχει αυτή η μετάλλαξη σε σχέση με αυτές που ήδη ξέρουμε? Το ότι προσαρμόστηκε στον πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή ήταν πολλοί συνάδελφοι που είχαν σε σοβαρά μέρη, παγκόσμια, υπήρχε κουβέντα. Τι γίνεται με την Ινδία, γιατί, ας πούμε, η περιοχή της Ινδοκίνας δεν έχει χτυπηθεί τόσο πολύ από τον ιό σε σχέση με τον πληθυσμό τους. Παραδείγματος χάρη, να δούμε τι έγινε στην Κίνα στην αρχή της επιδημίας, τι γίνεται στη Νότια και Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη κλπ. Αυτή τη στιγμή η Αφρική δεν έχει χτυπηθεί τόσο άσχημα και η Ινδία δεν είχε χτυπηθεί τόσο άσχημα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δυστυχώς είναι ζήτημα του να βρει ο ιός, από τη στιγμή που του δίνουμε το έδαφος και την ευκαιρία, να βρει ο ιός τον τρόπο να χτυπήσει τους συγκεκριμένους πληθυσμούς. Αυτή είναι. Αυτό μπορεί να φτάσει όμως και στην Ευρώπη, λέτε? Και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει? Γιατί ακούσαμε χθες την Αγγλία να κλείνει, για παράδειγμα, τα σύνορα. Μπορεί να δούμε και τέτοια κατάσταση ξανά?
Βεβαίως. Αν έχουμε πράγματι ένα καινούριο στέλεχος, να σας θυμίσω ότι πριν από 12 χρόνια τόσο είχαμε την καινούρια γρίπη που, που την αναφέρατε κι εσείς καμιά φορά. Εκείνη την εποχή χτύπησε πολύ πιο ήπια η καινούρια γρίπη από τις προηγούμενες φορές. Το 8-9 λέτε τώρα. Το H1N1. Ήταν ένα, ναι. Λοιπόν, αυτή η επιδημία, με χαρά μας είδαμε ότι δεν έκανε αυτή τη ζημιά παγκόσμια που όλοι φοβόμαστε εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή το είπαμε, ότι δεν φαινόταν ότι θα κάνει πια κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν έχουμε κανένα εχέγγυο ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει, όπως δεν έγινε με τον καινούριο κορονοϊό. Δυστυχώς επεκτάθηκε και όπως βλέπουμε έχει ακόμα την ικανότητα να μας δίνει μεγάλες εκπλήξεις. Οπότε δεν μπορούμε... Άρα δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αυτό μας λέτε. Δεν τελειώσαμε, είναι σε ένα σημείο καμπής, σε ένα δύσκολο σημείο. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όταν μας λέτε ότι μπορεί να γίνει και τέταρτο κύμα, αυτό αντιλαμβανόμαστε, κύριε καθηγητά. Πάντως, κύριε Παυλάκη, εμείς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό ή αύριο, τις επόμενες ώρες τέλος πάντων, θα απευθύνει ένα μήνυμα στο οποίο θα εξηγήσει και γιατί δεν ανοίγουμε το Πάσχα και τι κάνουμε αμέσως μετά το Πάσχα, που είναι το πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πάμε σε άνοιγμα δραστηριοτήτων σχολείων, εστίασης, λιανεμπορίου αμέσως μετά το Πάσχα, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, είναι 10 μέρες μετά. Είναι αβίρητη ανάγκη. Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να είμαι ο κακός, αλλά όλοι νομίζω αναγνωρίζουμε ότι είναι αδύρυτη ανάγκη για κάποιο τρόπο η κοινωνία μας με κάποιους τρόπους να ανοίξει. Υπάρχουν καλοί τρόποι και κακοί τρόποι. Με χαρά μου βλέπω και ακούω ότι ο Πρωθυπουργός πάλι το παίρνει απάνω του και θα προσπαθήσει, τουλάχιστον στο Πάσχα, με το Πάσχα έγινε κάτι σωστό στην Ελλάδα ή προσπαθεί να γίνει. Αν οι εξηγησίες ανοίξουν με τρόπο που να γίνει κι άλλο ξεπέταγμα του ιού, θα είναι φοβερό πισωγύρισμα. Το Πάσχα τι θα δεν πρέπει να κάνουμε, να... κύριε Παυλάκη, αμέσως μετά το Πάσχα, τι δεν πρέπει να συμβεί, τι δεν πρέπει να ανοίξει? Δεν πρέπει να πάει ο ιός σε κάθε εκκλησία της Ελλάδας και να του δώσουμε την ευκαιρία να μολύνει οι ντόπιοι τους, αυτούς που θα πιθανόν να πάνε, και τους ξένους και οι ξένοι τους ντόπιους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μόνοι μας θα είμαστε εμείς εδώ, μόνοι τους οι άλλοι εκεί. Τώρα σε εκκλησίες τι θα γίνει, ναι, αυτό είναι άλλο πολύ θέμα. Πολύ σίγουρο σε βλέπω. Σας υπενθυμίζω κάτι που δεν χρειάζεται να το θυμίσω, ότι ο ιός είναι παντού. Δεν χρειάζεται, προφανώς θα γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν ανοίξουν τα ταξίδια και λοιπά, όπως είπαμε. Mm. Αλλά επειδή ο ιός είναι παντού, μπορεί να υπάρχουν και υπερμεταδότες στους ντόπιους της κάθε περιφέρειας. Στο προάβλιο με αποστάσεις ακόμα... της εκκλησίας δεν είναι ασφαλές, κύριε Παυλάκη, να πάει ο κόσμος? Είσαστε σίγουροι ότι θα κρατηθεί? Εσείς λέτε η ιστορία καλύτερα εμένα να το αποφύγουμε, μου δείχνει ότι δηλαδή, δεν θα κρατηθεί. Λέτε καλύτερα να το αποφύγουμε την ημέρα της Ανάστασης και τη Μεγάλη Παρασκευή να πάμε στην εκκλησία? Ανάσταση στον μπαλκόνι. Βεβαίως, δηλαδή, εγώ θα έκανα παράκληση να τηρηθούν τα μέτρα πάση θυσία. Το ότι δεν θα έχουμε τεράστια διάδοση μέσω ταξιδιών δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαδοθεί σε μια μικρή πόλη περιοχές, από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει παντού ο ιός. Γιατί υπάρχει, κύριε καθηγητά, μπορεί... πάνω σε αυτό που λέτε, υπάρχει ο κίνδυνος, όπως λέγεται πια, αφού θα μείνουμε όλοι στις πόλεις, να πάμε στα σπίτια. Που και αυτό είναι ένας κίνδυνος επιπλέον, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό, η περίφημη μετάδοση στα σπίτια προφανώς γίνεται αν λέμε για μια συγκέντρωση σε σπίτια 50 ανθρώπων. Αν όμως κρατήσει ο καθένας τις μικροφυσαλίδες που λέγαμε παλιότερα, αν κρατήσει μία μόνιμη παρέα που αυτός νομίζω ότι σώζει τα πράγματα, μικρές, πολύ μικρές κοινωνικές ομάδες, λιγότερες από 10, νομίζω ότι αυτό θα είναι μία καλή, ένας καλός συμβιβασμός για να μην δώσουμε παραπάνω χώρο στον ιό. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ζήσουμε κιόλας, δεν μπορούμε και να πεθάνουμε για να σταματήσουμε τον ιό. Το ερώτημα είναι, και σε κάθε κοινωνία μπαίνει κάθε μέρα, τι απώλειες μπορεί η συγκεκριμένη κοινωνία να πάρει για να, σε σχέση με την επιδημία. Εδώ στην Αμερική
οι άνθρωποι δέχτηκαν πολύ περισσότερες απώλειες για να έχουν μια περισσότερη ανοιχτή κοινωνία. Εγώ από την αρχή είχα πει στην Ελλάδα με δεδομένο, γιατί άκουσα προηγουμένως που λέγατε για τον αριθμό νεκρών, με δεδομένη την κατάσταση της Ελλάδας, των ελληνικών νοσοκομείων κλπ. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια ελευθερίας κινήσεων που θα είχαν άλλες χώρες. Δηλαδή, με όπως το εξηγείτε, κύριε Παυλάκη, και παραμένει σωστό. Γιατί εμείς κοιτάμε αναλογικά τώρα τους αριθμούς και στους πίνακες φαίνεται ότι η Ελλάδα αναλογικά με άλλες χώρες που έχει πάνω κάτω τα ίδια κρούσματα ή τον ίδιο πληθυσμό, έχει περισσότερους θανάτους. Αυτό που το αποδίδετε εσείς επιστημονικά? Το έχουμε πει, κοιτάξτε, από την αρχή φωνάζω ότι το τεράστιο πρόβλημα της επιδημίας, ακόμα και μισή θνητότητα και θνησιμότητα να είχε ο ιός, το πρόβλημα είναι το τσουνάμι. Να το πούμε με το όνομά του. Στο κύμα της Θεσσαλονίκης, στο κύμα της Βόρειας Ελλάδας, πέθαναν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πεθάνουν. Έμειναν άνθρωποι ανάπηροι που δεν θα έπρεπε να μείνουν ανάπηροι. Και αν συνεχίσουμε να βλέπουμε τσουνάμια, και στην Ελλάδα τα τσουνάμια θα πληρωθούν πολύ πολύ ακριβότερα από ένα σύστημα υγείας αλλού που έχει τρομακτικά μεγαλύτερη άνεση. Αν κοιτάξετε παραδείγματος χάρη για το Ισραήλ με την Ελλάδα, έχουν τους ίδιους θανάτους, έχουν περίπου τα τριπλάσια κρούσματα. Είναι δύο τα πράγματα. Πρώτον, οι Ισραηλοί μετράνε τα κρούσματα καλύτερα. Στην Ελλάδα δεν μετριώνται όλα τα κρούσματα. Γι' αυτό ο παρονομαστής έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα των επιδημιολόγων είναι από πάντα ο παρονομαστής. Δηλαδή, τι παρονομαστή μιλάμε? Αν κάνουμε κρούσματα, θα έχουμε τον κακό λογαριασμό. Και το δεύτερο πρόβλημα, δυστυχώς, είναι ότι πεθαίνουν άνθρωποι, νοσούν ή πάνε στα νοσοκομεία που σε άλλα μέρη θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Είναι οι δύο αυτοί παράγοντες. Κινδυνεύει δηλαδή ακόμα η χώρα από ένα τσουνάμι, πιστεύετε, κύριε καθηγητά? Μέρη, δεν το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι, έλα, έλα. Τι εννοείται σε άλλα μέρη θα είχαν αποφευθεί, δηλαδή σε άλλα κρατή, αυτό? Με άλλα συστήματα υγείας, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, σε άλλα συστήματα υγείας, ναι. Μάλιστα. Καλώς, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλάκη. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Καλό κουράγιο. Έχουμε. Μας το λέτε αυτό το καλό κουράγιο, μας το έλεγαν και στην οικονομική κρίση ο φίλος μας Όλι Ρεν. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι αυτή η επιδημία έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν πρέπει να κουραστούμε πριν από τον ιό. Πρέπει να κουράσουμε τον ιό πριν κουραστούμε εμείς. Φέτος είναι ημερομηνία λήξεως, κύριε Παυλάκη? Το 21 ή πάει παρακάτω? Η ημερομηνία λήξεως είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε την ένταση που τι έχουμε τώρα. Αν οι Έλληνες κόψουν και είναι στο χέρι της ελληνικής κοινωνίας, κοιτάξτε την Πορτογαλία, το έχω πει πολλές φορές, κόψτε το επιδημικό κύμα αυτή τη στιγμή με το μαχαίρι όπως το κόψει η Πορτογαλία. Δηλαδή, η Πορτογαλία, με ένα σκληρό lockdown, η Πορτογαλία άνοιξε χτες από τον Ιανουάριο. Ναι, εσείς τι προτείνετε, κύριε Παυλάκη, τώρα να κάνουμε? Τηρείτε τα μέτρα που ξέρετε. Είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Είναι μονόδρομος. Κύριε καθηγητά, θα ξαναπούμε. Δεν το είπατε όμως. Εντάξει, αυτό κύριε Πορτοσάλτε, δεν το λέτε το εμβολιαστείτε. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα μέτρα, πιο μπροστά από τα μέτρα θα μου επιτρέψετε, είναι ο εμβολιασμός. Όταν ακούμε, και δεν μας το λένε επακριβώς, ότι η πλειονότης, δεν το έχω μακάρι να τον είχα τον αριθμό, των νοσηλευωμένων άνω των 60 είναι ανεμβολίαστοι, είναι θέμα. Μας το είπε και ο γιατρός πριν. Δώστε μου μισό λεπτό θέμα ακόμα να το ξαναπώ. Ναι. Είναι παραλογισμός αυτή τη στιγμή για ανθρώπους που τους παρακαλάνε να κάνουν το εμβόλιο που έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος από τα λεφτά που δεν υπάρχουν για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί σε ό,τι τιμή βρει και να το έχει διαθέσιμο. Έχει γίνει τεράστια κινητοποίηση της κοινωνίας. Είναι ντροπή και έσχος να μην το κάνουμε. Αυτό ήθελα να σε λίγο. Τα πάντα όλα. Ένα δισεκατομμύριο. Οι άνθρωποι που λένε ότι θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει, τι άλλο περιμένουν? Σε λίγο θα είναι 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων εμβολιασμένοι. Πόσο άλλο θέλουν να περιμένουν? Κύριε Παυλάκη, και στους γιατρούς απευθύνεστε. Μην να πιάσω το σκέλος γιατροί, ανεμβολίαστοι γιατροί, μην το πιάσω.
ιδίως τους γιατρούς, νομίζω ότι θα μας ντροπιάσουν αν δεν εμβολιαστούν όλοι. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Πορτοσάλτη. Καλημέρα.